κλείσουμε το θέμα, να πάμε να δούμε την Ζέτα Δούκα, η οποία μιλάει σήμερα το βράδυ στο Γιώργο Σατσίδη και έχουμε αποσπάσματα από την εκπομπή που θα προβληθεί απόψε για να τα δούμε και εδώ στην εκπομπή, και ευχαριστούμε τον Γιώργο γι' αυτό. Αποκαλύπτει ότι υπήρξε 42 κιλά. Να ξέρετε ότι η Ζέτα Δούκα είναι και πρόεδρος, μάλιστα και εκπρόσωπος της, της ΑΝΑΣΑΣ, που ουσιαστικά ο στόχος της είναι αυτός, να βοηθήσει άτομα τα οποία έχουν πρόβλημα με διατροφικές διαταραχές να αντιμετωπίσουν το πρόβλημά τους. Βλέπουμε λοιπόν ότι στα 17 της αντιμετώπιζε πρόβλημα με το φαγητό η Ζέτα Δούκα και είχε φτάσει στα 42 κιλά. Έχει εκφράσει πάρα πολλές φορές το πως ευχαριστημένη είναι που μέσα από το ρόλο της εκπρόσωπος της ΑΝΑΣΑΣ βοηθάει τον κόσμο. Πάμε να δούμε τι είπε χαρακτηριστικά, γιατί μίλησε και για άλλα πράγματα εκτός από αυτό, στο Γιώργο Σατσίδη, όπως και για τη σχέση της με τον Νίκο Καρβέλα. Μια σχέση την οποία γνωρίζουμε όλοι, ήταν από τις σχέσεις που συζητιόντουσαν πολύ έντονα τότε. Διαφυλάσσεις στην προσωπική ζωή, δηλαδή πέρα από ένα μεγάλο έρωτα που ξέρουμε ότι έχει ζήσει με τον Νίκο Καρβέλα πολύ παλιά. Από εκεί και πέρα βλέπουμε μια Ζέτα μόνη να δουλεύει ατελείωτες ώρες. Είμαι ούτως ή άλλως, ήμουν ένας άνθρωπος που δεν διατυμπάνιζα με ποιον είμαι από πολύ μικρή. Η σχέση την οποία είπες με τον Νίκο τον Καρβέλα βγήκε ούτως ή άλλως, πήρε πολύ μεγάλη δημοσιότητα, γιατί ο Νίκος είναι πάρα πολύ διάσημος. Αλλά αν κοιτάξεις ακόμα και τότε αυτή την περίοδο, θα δεις ότι εγώ δεν έκανα δηλώσεις. Δηλαδή πέρα πραγματικά, από ένα-δύο πράγματα τα οποία είπα και δεν ήξερα, και μπορεί και αφελώς να τα είπα ή μπορεί να μην τα σκέφτηκα έτσι και να πήραν κάποιες διαστάσεις. Όταν θέλεις να κρατήσεις και να προβάλλεις ένα κομμάτι του εαυτού σου, ένα κομμάτι. Εγώ θέλω να προβάλλω, ας πούμε, τη δουλειά μου. Θεωρώ ότι κάνω πολύ καλύτερη δουλειά και αυτή αφορά στον κόσμο. Έτσι. Δεν αφορά στα προσωπικά μου. Η ιστορία δηλαδή που πέρασα με τις διατροφικές διαταραχές, την ανορεξία και την βουλιμία. Σε τι ηλικία το πέρασε αυτό? Από τα 15 μου μέχρι περίπου τα 25 μου, 26. Είχε να κάνει με το πώς αισθανόσουν. Ναι. Οι διατροφικές διαταραχές είναι ψυχικές αρρώστιες. Ναι. Έχουν να κάνουν, οι ρίζες τους είναι βαθιά στην ψυχοσύνθεση. Στα πόσα κιλά έχεις φτάσει? Σε ηλικία 17 χρονών πλέον ήμουνα 42 κιλά. Αρκετά τρομακτικό, έτσι. Όχι. Είχε επιβαρύνει την υγεία σου? Ναι. Δεν είχα περίοδο για αρκετούς μήνες, για 9 μήνες. Με όλες αυτές τις συνέπειες, ανεμία, αυτό, τα δόντια μου. Γενικότερα, έχει πάρα πολλά πράγματα. Έχει, ναι. Πώς καταφέρεις να βγεις από αυτό το τούνελ, να ισορροπήσεις, να είσαι μια χαρά σήμερα? Εκεί είναι το θέμα. Εκεί είναι ότι οι γονείς σου ήταν κοντά? Οι γονείς σου ήταν δίπλα σου? Οι γονείς μου ήταν δίπλα μου. Όσο μπορούσαν να είναι δίπλα μου, όσο μπορούσαν να καταλάβουν αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, σε μια φάση που ό,τι και να σου μαγείρευαν, ό,τι και να σου έφερναν, δεν είχες όρεξη για τίποτα, έτσι? Κατά κάποιο τρόπο. Έτρωγες κάτι? Έτρωγα, ναι, η ανορεξία. Όχι, η ανορεξία είναι ότι δεν τρως τίποτα. Η φάση της βουλιμίας είναι ότι τρως και μπορεί να τρως και πάρα πολύ, χωρίς να μπορείς να σταματήσεις και μετά να την αποβάλεις. Εγώ έκανα εμετούς. Πώς κατάφερες να βγεις από αυτό το πράγμα? Πώς κατάφερα? Δεν ξέρω από πού άντλησα τη δύναμη, δεν ξέρω πώς έγινε. Με βοήθησε πάρα πολύ το θέατρο, η ενασχόλησή μου πλέον με την υποκριτική. Ήσουν ήδη στο επάγγελμα τότε? Ναι, σπούδαζα. Κάποια στιγμή είπα ότι τέλος. Εγώ σταματάω εδώ. Σταματάω να κάνω αυτό το κακό στον εαυτό μου. Το σκέφτεσαι όμως. Το σκεφτόσουν πολύ καιρό. Τώρα τρως με λεμαργία τα πάντα? Με τρως? Τώρα τρώω κανονικά πολύ ωραία. Όλα τα φαγητά χωρίς να στερούμε. Προσέχοντας όπως πρέπει και ό,τι πρέπει. Εσύ που είσαι τώρα 2 μέτρα γυναίκα, ας πούμε, υπάρχουν στιγμές που στέκεσαι στον καθρέφτη και λες: θέλω να αλλάξω κάτι. Αν μπορούσα, θα άλλαζα αυτό? Ναι. Και αυτό πιο, πιο πολύ σκέφτομαι ότι θα πρέπει να προσέχω περισσότερο τον εαυτό μου. Να σου πω κάτι. Όσο μεγαλώνω, επειδή έχω περάσει μια ζωή αρκετά δύσκολη, ναι, από πολλές απόψεις, έχω μάθει να τον αγαπώ και περισσότερο. Θεωρώ ότι τα παιδιά πρέπει να είναι καρποί μεγάλης αγάπης. Ωραία. Όσα παιδιά γεννιούνται εκτός αυτής της προϋπόθεσης. Τώρα υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο? Ή είναι ερωτευμένη Ζέτα? Δεν θα σου απαντήσω. Γιατί δεν απαντώ ποτέ σε προσωπικές ερωτήσεις. Εδώ έχω κάνει και προσωπικές ήδη. Σε προσωπικές ερωτήσεις που αφορούν τα προσωπικά μου με κάποιον άλλον, λοιπόν, δεν απαντώ. Αλλά το παιδί, πέρα από αυτή τη συνθήκη που είναι σημαντική και αναγκαία, έχει να κάνει με το πόσο πιο είναι το πλαίσιο το ευρύτερο. Ναι. Σαν γυναίκα είσαι έτοιμη? Σαν γυναίκα, όχι, δεν είμαι έτοιμη. Okay. Είμαι πολύ δειλή και πολύ φευγάτη για να πάρω μια τέτοια απόφαση. Δεν ξέρω πού θα με βρει το αύριο. Μιλάει πάρα πολύ όμορφα η Ζέτα Δούκα. Και ακόμα εξάριστα. Και πόσο ωραίο πρότυπο είναι για τα κορίτσια. Τι θαυμάζω που το κάνει αυτό. Που είναι επιρρεπή σε αυτήν την ασθένεια που σαρώνει, ειδικά στην εποχή μας. Γιατί βλέπεις μια γυναίκα πανέμορφη, με πολύ ωραίο σώμα, που γυμνάζεται. Την έχουμε δει και με την Φλωρίντα ότι γυμνάζεται συστηματικά.
Και απόλυτα υγιής. Είναι σημαντικό απόλυτα. Ότι έχει καταφέρει και ξεπεράσει το πρόβλημά της και ξέρει τον τρόπο ναι, που θα βοηθήσει. Γιατί πέρασε και ανορεξία και βουλιμία. Ναι, και αυτά τα πάνε μαζί, αγάπη μου. Δηλαδή, πάει πρώτα το ένα μετά το άλλο. Ναι. Είναι πολύ λεπτή η ισορροπία ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Και είναι πολύ ωραίο αυτό που είπα, ότι απλώς αποφάσισα ότι δεν θα κάνω άλλο κακό στον εαυτό μου. Αυτό είναι. Δηλαδή, αν κάποιος έχει την βοήθεια να συνειδητοποιήσει το πόσο κακό κάνει στον εαυτό του και να πει ότι όχι, θέλω να είμαι καλά. Μετά τα πράγματα ήταν πολύ, πολύ εύκολα. Μπράβο τους πάντως. Είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό που κάνει. Πολύ σημαντικό, πραγματικά. Να αλλάξουμε θέμα και να.